Τώρα, ακόμα και τη χρυσή χρονιά του 2019, κατάφερε να αφήσει πίσω τη συγκίνηση που παρατηρείται αυτό το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο, με τις πληρότερες στα ξενοδοχεία να ξεπερνούν τον Αύγουστο το 95%, ενώ και για το Σεπτέμβριο τα ποσοστά των πληρωτήτων δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από το 90%. Να συνδεθούμε ζωντανά με το Ρέθυμνο και τη Στέλλα Μαθιουδάκη, η οποία θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλετα, κυρίες και κύριοι. Από την καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου, στην οδό Αραβατζόπουλου βρισκόμαστε αυτή την ώρα, εδώ κοντά στην Κρίνη Ριμόντι, στην καρδιά, όπως είπα, του ιστορικού κέντρου, και παρατηρείτε κι εσείς την πραγματικά κοσμοπλημμύρα που έχουμε από τον Ιούλιο και ειδικότερα αυτό το μήνα που διανύουμε, τον Αύγουστο, εδώ στο Ρέθυμνο. Όλα τα σοκάκια του ιστορικού κέντρου είναι γεμάτα από κόσμο. Θυμίζουν χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, ημέρες καρναβαλιού. Αυτές οι όμορφες εικόνες που μας στέλνετε, Στέλλα, από την παλιά πόλη λοιπόν του Ρεθύμνου, δεν πέφτει η καρφίτσα, είναι ασφυκτικά γεμάτα τα στενά της παλιάς πόλης. Ακριβώς, εκατοντάδες ή χιλιάδες οι επισκέπτες μας λοιπόν αυτή την ώρα. Τα πληρότητες στα ξενοδοχεία για τον Αύγουστο έχουν ξεπεράσει το 95% και δεν είμαστε, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, στο 100%, όπως ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες να είναι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του Ηρακλείου, διότι έχουμε πολλές ακυρώσεις, οι οποίες όμως ακυρώσεις αφορούν κυρίως αυτά που συμβαίνουν στα διεθνή αεροδρόμια. Αυτό είναι που μας πάει έτσι λίγο πίσω και δεν καταφέραμε φέτο τουλάχιστον να πιάσουμε το 100% τον Αύγουστο σε πληρότητες. Ωστόσο, αφήσαμε, και ενώ το Ρέθυμνο άφησε πίσω του την χρυσή χρονιά του 2019, καθώς η κίνηση, η επισκεψιμότητα έχει ξεπεράσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα επίπεδα του 2019, τα ίδια αισιόδοξα μηνύματα επικρατούν και για το Σεπτέμβριο. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από 90%, ίσως να είναι εκεί γύρω στο 92-93%. Λίγο πολύ δηλαδή, όπως είναι και σήμερα, που είμαστε στο 95% συν, με τα μηνύματα ακόμα να είναι επίσης ενθαρρυντικά και για τον Οκτώβριο, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τη σεζόν, θα πρέπει να πω ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι ξενοδόχοι εδώ στο Ρέθυμνο, όλα δείχνουν ότι η αυλαία θα πέσει εκεί γύρω στο πρώτο δεκαπτήμερο του Νοεμβρίου. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνδεσή μας με τη Στέλλα την Μαθιουδάκη. Ωστόσο, προλάβαμε να πάρουμε όλες αυτές τις εικόνες από το νυχτερινό και πάντα όμορφο Ρέθυμνο, το οποίο είναι ένας αγαπημένος προορισμός για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.